Καλωσορίζουμε την κυρία Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε. Ξεκινάμε από την ημέρα. Εργατική Πρωτομαγιά. Κινητοποίηση είχαμε νωρίτερα. Συζητούσαμε με τους συναδέλφους δημοσιογράφους ότι αν εξαιρέσουμε την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ και των πρωτοβάθμιων σωματείων, δεν ήταν μαζικές οι συγκεντρώσεις αλλού. Πώς εσείς αξιολογείτε τις κινητοποίησεις σήμερα? Λοιπόν, να σας πω, το πρωί ήμουνα στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Νομίζω ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, αρκετά μαζική και για τη μέρα και, αν θέλετε, και με παλμό και με μηνύματα, με μαζική συμμετοχή νεολαίας, που νομίζω ότι μεταφέρει και ένα μήνυμα το που πραγματικά βρίσκεται η ελπίδα, που βρίσκεται η προοπτική, γιατί ένας κόσμος νομίζω ότι χρειάζεται και έχει αποκούμπει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και είναι το ταξικό εργατικό κίνημα, είναι το ΠΑΜΕ που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε και για την Πρωτομαγιά και με την ευκαιρία αυτή να πούμε και χρόνια πολλά σε όλους τους εργάτες και τις εργάτριες που μας παρακολουθούν, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το ότι ό,τι κέρδισε ο εργάτης όλα αυτά τα χρόνια, τα κέρδισε με σύγκρουση. Και όχι με υποταγή κάθε φορά στον αντίπαλο και στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης, που βέβαια κάθε φορά μοιάζε αμετάβλητος. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί σε αυτές τις συνθήκες προσπαθούν να μας πλασάρουν ότι προοδευτικό είναι υποταγή στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Προοδευτικό είναι να προσαρμόζεσαι κάθε φορά στις συνθήκες. Έχει περάσει στους εργαζομένους, θεωρείτε, αυτή η νοοτροπία? Εμείς κάνουμε μια παθητική στάση έχει εμείς περάσει. Εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υπάρξουν πραγματικά όπου μπορούμε εστίες αντίσταση σε κάθε χώρο δουλειάς. Εκεί που πραγματικά δίνεις μάχη να μην περάσει μια απόλυση, να μην κοπεί ένας μισθός, να μην απολυθεί μια εργάτρια που μένει έγκυος και απολύεται. Να προστατευτεί ακόμα και αυτό το δικαίωμα της μητρότητας. Και πραγματικά δίνουμε μάχη να, αν θέλετε, να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί πρόοδος στις μέρες μας είναι να παλεύουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, για να βελτιώσουμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Γιατί, ξαναλέω, εδώ πρέπει να μας, θέλουν να μας μάθουν ότι πρόοδος είναι να υποτασσόμαστε στον κάθε φορά ισχυρό, στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης, που ξέρετε δεν είναι και τόσο αμετάβλητος. Μπορεί πραγματικά να το αλλάξει και αυτό είναι στα χέρια του λαού μας, στα χέρια της εργατικής τάξης να το αποφασίσει με την οργάνωσή της, με το περιεχόμενο του αγώνα της, να δώσει πραγματικά χτυπήματα και να βγει και νικήτρια. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, σε συνέχεια αυτών που λέτε. Επιτρέψτε μου όμως, με συγχωρείτε για την παρέμβαση, επιτρέψτε μου όμως, σήμερα στη συγκέντρωση την απεργιακή του ΠΑΜΕ καταγγέλθηκε και από το βήμα της συγκέντρωσης η επέμβαση στην. Αυτή η βάρβαρη επέμβαση στη Βενεζουέλα των Αμερικάνων, η προσπάθεια πραξικοπήματος για την ανατροπή ενός εκλεγμένου Προέδρου και την επιβολή ενός αχυράνθρωπου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζουμε από αυτή τη σκοπιά έχει μια σημασία να πούμε ότι δικαίωμα για το τι θα γίνει στη Βενεζουέλα έχει ο ίδιος ο λαός. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζουμε ότι έχει μια σημασία. Αν θέλετε, επειδή περιμέναμε 24 ώρες να τοποθετηθεί η ελληνική κυβέρνηση, να πάρει θέση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα δεν μπορείς να λες ούτε ότι είσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την αντιπολίτευση, ούτε να λες ότι δεν θέλεις αιματοχυσίες, δηλαδή τι θέλεις, ένα ήπιο πραξικόπημα, ούτε δεν περιμέναμε βέβαια και καμιά άλλη στάση. Το λέμε αυτό γιατί και πριν, μόλις χτες, είχαμε και ανακοινώσει από το κυβερνών κόμμα για εκλογές. Να θυμίσουμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Να, αλλά ελέγχεται η εκλογική διαδικασία. Εκλεγμένη κυβέρνηση που βεβαίως εκλογές με το πιστόλι στον κρόταφο, γιατί γι' αυτό μιλάμε, έτσι δεν είναι? Εκλογές με το πιστόλι στον κρόταφο δεν είναι λύση. Πολύ περισσότερο όταν λες ότι πρέπει να παρέμβει η διεθνής κοινότητα. Το λέγαμε λίγο νωρίτερα αυτό και μάλιστα ρωτήσαμε τους συναδέλφους δημοσιογράφους, ζητήσαμε από τους ίδιους να τοποθετηθούν σε σχέση με το πώς με ποιες λέξεις χρησιμοποίησαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι προκειμένου να αποδώσουν αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί ακούσαμε για εξέγερση, στατιωτική εξέγερση και όχι πραξικόπημα. Είχαμε απόπειρα πραξικοπήματος. Ωστόσο, εσείς θεωρείτε ότι δεν συμφωνείτε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα χρησιμοποιεί και αντιδημοκρατικές πρακτικές? Αυτό είναι, ξέρετε, είναι υπόθεση του λαού της να το αντιμετωπίσει. Πρώτα και κύρια του λαού της.
Και κοιτάξτε, επειδή ακούμε διάφορα, κατά καιρούς προσχήματα για επεμβάσεις, τα ζήσαμε. Τα ζήσαμε και στο Αφγανιστάν. Έτερον-εκάτερον. Τα ζήσαμε λοιπόν και στο Ιράκ, τα ζήσαμε και στη Συρία Δίκιο έχετε. Απλά είναι το ένα θέμα, είναι αυτό το άλλο, είναι να χρησιμοποιεί όχι αντιδημοκρατικές μεθόδους. Αυτό έχει το δικαίωμα να το αντιμετωπίσει ο ίδιος ο λαός της. Μιλάμε για μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη και ό,τι και αν συμβεί σε αυτή τη χώρα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτός ο λαός με την οργάνωση, με την παρέμβαση. Του. Και αν θέλετε και τη δική μας άποψη, εμείς λέμε ότι αυτός ο λαός είναι ευκαιρία τώρα να οργανωθεί, να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Γιατί σε αυτή τη χώρα δεν έχει αυτός την εξουσία. Μην κοροϊδευόμαστε, την εξουσία την έχουν άλλοι, την έχουν τα μονοπόλια. Άλλο αν υπάρχει μια κυβέρνηση, τέλος πάντων, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Σαφές. Να γυρίσουμε στην Πρωτομαγιά και στα ζητήματα που είναι κάθε φορά επίκαιρα. Συνεχίζουν να είναι επίκαιρα, αλλά σήμερα είναι η ημέρα τέτοια. Σε συνέχεια αυτών που είπατε για την Πρωτομαγιά, μήπως. Υπάρχουν δύο παγίδες στην ιστορία. Η μία είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι εργάτες και οι υπάλληλοι, θα έλεγα εγώ, γιατί το 2019 έχουμε την εργατοϋπαλληλική τάξη, φαντάζομαι συμφωνείτε. Με τον όρο εργάτης ίσως δεν αποδίδεται το όλο του εργατικού δυναμικού. Δεν είναι λιγότερο βιομηχανικοί εργάτες. Ναι. Μιλάμε για. Έχει διαδηλωθεί κάπως. Και η οικονομία αλλάζει. Μήπως αυτός ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, δεν έχει ταξική συνείδηση λοιπόν. Δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως τέτοιο και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Σύμφωνα με αυτό που ήταν οι γονείς του ενδεχομένως, ως μεσαία τάξη, αυτό που λέμε μεσαία τάξη και είναι τόσο φλού τελικά. Καλά, δεν ξέρω και πόσο είναι αυτή η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Όταν ακριβώς. Άρα, μήπως αυτή η ιστορία με το τι είναι μεσαία τάξη μπερδεύει και το ίδιο το εργατικό κίνημα. Λοιπόν, η πλειοψηφία του λαού μας είναι εργάτες, είναι άνεργοι, είναι φτωχοί αγρότες, είναι αυτοαπασχολούμενοι, είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο σε αυτή τη χώρα και δεν το καρπώνονται. Εμείς λοιπόν σε αυτούς απευθυνόμαστε, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και λέμε ότι όλοι αυτοί πρέπει να ενωθούν σε μια μεγάλη συμμαχία που πρέπει να έχει σαφές περιεχόμενο και κατεύθυνση, να βάλει στόχο την εξουσία και να περάσει η εξουσία στα χέρια βεβαίως της εργατικής τάξης. Αυτή βεβαίως η συμμαχία σήμερα μπορεί να εμποδίσει, αν θέλετε, μέτρα, μπορεί να διεκδικήσει, μπορεί να βάλει για παράδειγμα σήμερα, στις μέρες που συζητάμε, να βάλει στο επίκεντρο να πάρει πίσω όλα αυτά που έχασε. Γιατί με τα μνημόνια. Έχασε πολλά. Έχασε μισθούς, έχασε δικαιώματα, έχασε συντάξεις, γύρισε πολύ πίσω από τις προηγούμενες γενιές. Αλλά βεβαίως πρέπει να βάλει και στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό δηλαδή που μπορούμε σήμερα να έχουμε με βάση την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και δεν το έχουμε. Και νομίζουμε ότι εκεί πρέπει να στραφεί ο αγώνας μας. Και σήμερα, για παράδειγμα, η πλειοψηφία της νέας γενιάς μπορεί να είναι πιο μορφωμένη από τις προηγούμενες, είναι όμως εργάτες. Μπορεί να δουλεύουν σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, βεβαίως να δουλεύουν μπροστά σε έναν υπολογιστή, να μην κάνουν τη χειρονακτική δουλειά που μπορεί να έκαναν οι μανάδες και οι πατεράδες τους, είναι όμως εργάτες. Ανήκουν σε αυτή την πλειοψηφία που δεν έχει στα χέρια της αυτό που λέμε εμείς μέσα παραγωγής με τη γνωστή έξυλλη γλώσσα μας, αλλά αυτό είναι. Αυτοί λοιπόν πρέπει να πάρουν, να ενωθούν και να πάρουν σήμερα την εξουσία. Αυτό είναι που θα διεκδικήσετε και με την υποψηφιότητά σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ποια περιθώρια υπάρχουν να διεκδικηθεί αυτό σε μια Ευρώπη των μέτρων λιτότητας με πολιτικές που έχουν ουσιαστικά οθήσει σε μια αναδιανομή του πλούτου υπέρ των πολύ λίγων. Αυτό θέλετε να διεκδικήσετε με αυτό την υποψηφιότητά σας. Αυτό που λέτε θα γινόταν ούτως ή άλλως, γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών. Αυτό πώς αλλάζει κατά τη γνώμη σας? Αυτό δεν αλλάζει από μόνο του. Αυτό αλλάζει με το σε κάθε χώρα ο λαός να πάρει στην εξουσία και να αποδεσμευτεί από αυτήν την. Θυμίζω αυτό που λέγαμε πολλές φορές και μας κατηγορούσαν πολύ, τι είναι αυτά που λέει το κουκουέλικο συμμαχία, αλλά τελικά πολλοί έρχονται στα λόγια μας και καταλαβαίνω ότι αυτό ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια ήταν από την αρχή, από γενοσημείο της, δεν άλλαξε στην πορεία. Δεν ξεκίνησε με αρχές αλληλεγγύης, ισότητας και λοξοδρόμησε. Αυτή ήταν. Για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων την ίδρυσαν και γι' αυτά ακριβώς τα συμφέροντα, αν θέλετε, σε όλες τις χώρες, παντού, σε όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη της, υπάρχουν οι εργολαβικοί εργάτες, υπάρχουν τα mini-jobs, υπάρχει μερική απασχόληση, υπάρχουν άνθρωποι συνταξιούχοι που επιστρέφουν στη δουλειά γιατί δεν φτάνει η σύνταξη. Σε όλες τις χώρες λοιπόν υπάρχει, αν θέλετε, η λογική του κόστους ωφέλους. Αυτή τη λογική τη ζήσαμε στη χώρα μας, στις πλημμύρες, στη Μάντρα και στο Μάτι. Γιατί αυτά τα έργα προστασίας της ζωής του λαού δεν είναι έργα τα οποία μπορεί να τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σε αυτά τα έργα δεν μπορείς να βάλεις ούτε διόδια, ούτε να έχεις πελάτες, ούτε να βγάλεις κέρδη. Γι' αυτό και δεν υλοποιούνται. Και αν θέλετε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πω ότι παρακολουθείτε κι εσείς. Το 74% του ελληνικού λαού
εκδηλώνει την έχει έλλειψη εμπιστοσύνης με το ευρωβαρόμετρο. Έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ σωστά λέμε εμείς. Αλλά ο ίδιος ο ελληνικός λαός ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015 ενώ είχε υπογράψει μνημόνιο. Θέλω να πω, υπάρχει και αυτό. Ναι, υπάρχει. Και νομίζουμε τώρα ότι βγάζει. Για τον ίδιο λαό μιλάμε. Και λοιπόν μιλάμε, και αυτός λοιπόν ο λαός τώρα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και για αυτές τις επιλογές που δεν ήταν σωστά και τώρα να δει. Τι θέλω να πω όμως με αυτό. Θέλω να πω πού μπορεί να εκφραστεί αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι αυτή, δεν αλλάζει, χειρότερη θα γίνεται. Μπορεί να εκφραστεί μόνο στο ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη θέση, και μέσα στην Ευρωβουλή να στηρίζει τις θέσεις των εργαζομένων, να αποκαλύπτει τι μέτρα παίρνονται, τι αποφάσεις, να δίνει μάχες μέσα εκεί. Και αν θέλετε, νομίζουμε ότι αποτυπώνεται καλά και στο σύνθημά μας. Ότι το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο δυνατό είναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Περιθώρια συμπράξεων με ομάδες ευρωβουλευτών από άλλους χώρους υπάρχουν. Υπάρχουν τέτοια περιθώρια στην Ευρωβουλή. Νομίζουμε ότι όπως είναι τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο γιατί ο καθένας έχει διαλέξει με το ποιους θα πάει, με το ποιους θα αφήσει. Έχει διαλέξει δηλαδή. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές από άλλα κόμματα την περίοδο που τελειώνει τώρα στην Ευρωβουλή δεν έχουν πάρει πρωτοβουλίες προς θετική κατεύθυνση, θεωρείτε? Κοιτάξτε, αν υπάρχει οτιδήποτε θετικό, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οι ευρωβουλευτές μας, που φιλοδοξούμε να είναι και περισσότεροι, να εκλέξουμε και περισσότερες, με τη δύναμη που έχουμε, με τη φωνή που έχουμε, να τα στηρίξουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα, ξέρετε. Αυτό μπορεί να γίνει και στην Ευρωβουλή, αυτό γίνεται και στη Βουλή. Το ζήτημα είναι το τι δυνατότητες μπορείς να έχεις μέσα στον ίδιο το λαό, να συσπυρώνεις δυνάμεις, να αντιλαμβάνεται ο καθένας σήμερα με ποιους πρέπει να πάει και ποιους να αφήσει. Και αν θέλετε, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, εμείς που κάνουμε έτσι μια προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα, και όχι μόνο προεκλογικά, ο κόσμος το ξέρει, διαπιστώνουμε ότι πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κόσμος αντιλαμβάνεται, κόσμος που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΠΑΣΟΚ, σήμερα παίρνει τη θέση του δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα, εκφράζεται και στα ψηφοδέλτια μας παντού, και στο Ευρωψηφοδέλτιο και στα ψηφοδέλτια για τις τοπικές εκλογές. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που, ξέρετε, 4 χρόνια και άλλα και πριν, είπε ευτυχώς αυτή τη χώρα που υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και δεν υπάρχει συγγύη νεκροταφείου. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, να πάμε να δούμε όμως και τη μεγάλη εικόνα. Γιατί αυτόν τον ευρωσκεπτικισμό τον κεφαλαιοποιεί η ακροδεξιά τελικά περισσότερο και αυξάνει τα ποσοστά της τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες χώρες. Εδώ θεωρείτε ότι τα κομμουνιστικά κόμματα έχουν κάνει την αυτοκριτική τους και έχει γίνει με σοβαρότητα αυτή η αυτοκριτική? Και εσάς τι σας λέει η περιρροής ατμόσφαιρα παντού από άκρη σ' άκρη του πλανήτη? Τι μηνύματα στέλνει? Να σας πω. Καταρχήν νομίζουμε ότι για την άνοδο της ακροδεξιάς τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν και άνοιξαν το δρόμο. Έστρωσαν το έδαφος σε αυτές τις δυνάμεις. Γιατί αυτές οι δυνάμεις ενισχύθηκαν πρώτα απ' όλα μέσα από τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε η αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων σοσιαλδημοκρατικών, δίθεν αριστερών, θυμίζω την Βραζιλία και άλλων βεβαίως κυβερνήσεων. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γέμισε το κενό εκεί η αριστερά και δεν έδωσε τις απαντήσεις η αριστερά? Την ακροδεξιά. Σας είπα ότι αριστερές εισαγωγικά κυβερνήσεις άνοιξαν τον δρόμο. Κομμουνιστικά κόμματα, δηλαδή, έστω. Να σας πω. Καταρχήν να δούμε σε τι κατάσταση είναι κομμουνιστικά κόμματα σε άλλες χώρες. Υπάρχουν βεβαίως δυνάμεις που κάνουν βήματα που ανασυγκροτούνται και προσπαθούν να δουλέψουν αυτή την κατεύθυνση. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Πώς την αντιμετωπίζει σήμερα την ακροδεξιά και τον φασισμό? Με την ανοχή? Γιατί τέτοια ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ανοχή. Είναι ανοχή όταν συγκυβερνάς με τέτοιες δυνάμεις. Είναι ανοχή όταν φωτογραφίζεσαι στο Καστελόριζο και με τον Αμβρόσιο. Είναι ανοχή, αν θέλετε, να μην παίρνεις όλα εκείνα τα μέτρα για να τελειώσει η δίκη. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, αυτής της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Εδώ και η ίδια η πολιτική αγωγή λέει ότι προχωράει με κανονικούς ρυθμούς η δίκη. Δηλαδή, Μαγδά, εμείς λοιπόν φαντάζομαι λέμε, θέλει να τελειώσει η δίκη. Εμείς λοιπόν λέμε και θα σας πω πολύ συγκεκριμένα τι έπρεπε να γίνει. Καταρχήν, έπρεπε να έχει λυθεί από την πρώτη στιγμή το ζήτημα της αίθουσας που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις. Έπρεπε οι ίδιοι δικαστές να είχαν απαλλαγή από άλλες υποθέσεις που θα τους έδιναν τη δυνατότητα και όλο τον χρόνο να ασχοληθούν με ταχύτητα τους ρυθμούς με αυτή την δίκη. Και θα έπρεπε επίσης να διατεθούν όλα τα μέσα
και το προσωπικό που θα βοηθούσε και σε αυτή την, πώς το λένε, και, σε αυτό, και για αυτό, για να τελειώσει δηλαδή η δίκη. Αλλά... Γιατί ο κόσμος δεν, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν μιλάμε για την περίπτωση του Ελληνικού, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, γιατί δεν, ο κόσμος στρέφεται στην ακροδεξία, σε κόμματα της ακροδεξιάς και όχι σε κομμουνιστικά κόμματα ή... σε κόμματα που κατά τη γνώμη σας που δεν είναι εισαγωγικά αριστερά, αλλά εκφράζουν ένα ριζοσπαστισμό και διεκδικούν μια άλλη Ευρώπη. Ο ριζοσπαστισμός, για να έχει, αν ξέρετε, να έχει και περιεχόμενο, πρέπει να εκφραστεί με συνθήκες σύγκρουσης και ρήξης με το ίδιο το σύστημα και όχι στην προσπάθεια να του δώσει, αν θέλετε, φυλή ζωής για να προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Στο ίδιο μήκος κυμάτων ήταν και η ερώτηση που σας έκανα στην αρχή σχετικά με το αν έχουν ταξική συνείδηση οι εργαζόμενοι. Αυτό που λέτε εσείς, οι απαντήσεις που δίνετε. Ό,τι μπορούμε για να ολοκληρώσω, παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι. Εσείς, οι απαντήσεις σας είναι τι κάνετε εσείς προς αυτή την κατεύθυνση. Τι κάλεσμα κάνετε εσείς. Σεβαστό, δεκτό. Κάντε τα νοητό. Δεν προσπαθείτε να ερμηνεύσετε το γιατί ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται. Αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό λέμε δηλαδή και αυτό είπε και η Φωτεινή. Καταρχήν το αν ο κόσμος ανταποκρίνεται ή όχι δεν είναι τα πράγματα, ξέρετε, γιατί... Όλο το προηγούμενο διάστημα, βεβαίως, όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε και εστίες αντίστασης σε χώρους δουλειάς, είχαμε εστίες αντίστασης σε γειτονιές, προκειμένου κάτι να εμποδίσουμε, κάτι να γίνει. Σας θυμίζω το προηγούμενο διάστημα. Και κυρίως, συγγνώμη που σας διακόπτω, να υπερθεματίσω στο θέμα του αντιφασιστικού, που βρίσκεστε παντού σχεδόν, όπου υπάρχει. Τώρα μιλάμε για το κομμουνιστικό κόμμα. Εστίες αντίδραση προφανώς υπάρχουν. Λοιπόν, αν θέλεις να πολεμήσεις την ακροδεξιά και το φασισμό, επειδή ακροδεξιά και φασισμός είναι γέννημα θέαμα αυτού του συστήματος, την πολεμάς όταν πολεμάς το ίδιο το σύστημα. Και όταν, όχι όταν βάζεις πλάτη για να πάρει αυτό ανάσα και να ξεπεράσει την κρίση του. Και αυτό εκφράζεται, αν θέλετε, και συγκεκριμένα και σε κάθε χώρο. Δίνεις μάχη για να απομονωθούν οι φασίστες, να μην έχουν τόπο να σταθούν, να μην μπορούν να μπουν σε κάθε τόπο δουλειάς, να τους απομονώνουν οι ίδιοι εργάτες, οι ίδιοι φοιτητές, οι ίδιοι μαθητές. Τέτοια μάχη δίνουν οι δικές μας δυνάμεις παντού. Και δεν είναι βέβαια και τυχαίο ότι εκεί που εμείς. Αν θέλετε, έχουμε τέτοιες δυνάμεις, έχουμε και τέτοια πραγματικά αποτελέσματα χειροπιαστά και πρακτικά πώς μπορείς να απομονώσεις αυτές τις δυνάμεις που έχουμε. Αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε δει και μέσα από το ρεπορτάζ μας. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμαρχος της Πάτρας είναι αυτός που σύρθηκε σε δίκη γιατί δεν έδωσε βήμα στη Χρυσή Αυγή χώρο για να πραγματοποιήσει εκδήλωσή της στην Πάτρα. Σύρθηκε σε δίκη. Και ήταν η εποχή, θυμόσαστε κι εσείς, ότι υπήρχε ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης απέναντι σε αυτό το Δήμαρχο. Για πείτε μου, ποια άλλα παραδείγματα τέτοιου είδους υπάρχουν. Γιατί η ανοχή είναι αυτή που δίνει βήμα στη Χρυσή Αυγή να πατήσει, να ανοιχθεί. Εστίες αντίδρασης κατά του φασισμού που να μην είναι κουκουέ υπάρχουν πάντως, έτσι. Βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Μα δίπλα στα σωματεία, δίπλα στο ΣΠΑΜΕ δεν είναι μόνο οι κομμουνιστές. Πέρα λοιπόν από όλη αυτή τη δράση που περιγράφεται, δηλαδή, μάλλον να το θέσω αλλιώς, αυτή η δράση που περιγράφεται, και δεν εστιάζω στον δικό μας χώρο γεωγραφικά, μιλάω για όλη την Ευρώπη, μιλάω για όλο τον κόσμο. Αυτή η δράση δεν είναι αρκετή λοιπόν να δημιουργήσει ένα ανάχωμα στο φασισμό. Θέλει κάτι άλλο ο λαός προκειμένου να μην πάει, να μην πηγαίνει στην ακροδεξιά, αλλά να ενισχύσει άλλες φωνές. Και τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σας. Επανέρχομαι δηλαδή στο θέμα της αυτοκριτικής, γιατί φαντάζομαι ότι είναι μια συζήτηση. Ναι. Η οποία είναι εξελίξη και εντός του δικού σας κόμματος, εμείς αλλά γενικά σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Αυτά τα ζητήματα τα κουβεντιάζουμε και στην Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία που έχει συσταθεί από κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για ανάχωμα, στην ουσία πρέπει να μιλήσουμε για εκείνη την οργάνωση του λαού που θα βάζει πραγματικά στο στόχαστρο το ίδιο το σύστημα και την εξουσία του. Γιατί αυτό νομίζω έχει σημασία να κατανοηθεί, ότι η ακροδεξιά και ο φασισμός είναι μέρος του συστήματος. Είναι η πιο ακραία μορφή του. Και αν δεν πολεμήσεις το ίδιο το σύστημα, δεν την πολεμάς την ακροδεξιά και το φασισμό. Και αν θέλετε, επειδή κουβεντιάζουμε και τώρα προεκλογικά, να σας πω ένα. Και ας το κάνει κριτήριο στην ψήφο του ένας κόσμος. Αποφασιστικός παράγοντας για να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση είναι η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μάλιστα. Ας το κάνουν λοιπόν εικόνα πολύ στο μυαλό τους. Αν θέλουν το βράδυ των εκλογών να δουν γκρεμισμένη τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, να ψηφίσουν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και με την επόμενη ευκαιρία να σας έχουμε κοντά μας. Γιατί θέλουμε την επόμενη φορά που θα έρθετε να μιλήσουμε για τη θέση της γυναίκας στην Ευρώπη. Δεν είχαμε τον χρόνο σήμερα, αλλά θα το κάνουμε μια επόμενη φορά. Να μιλήσουμε για τις γυναίκες που τα κάνουν όλα. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.